Δεν κάνετε καθόλου λάθος και περιγράψατε με απόλυτη σαφήνεια την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα όλες οι αγροτικές περιοχές, αλλά κυρίως αυτές που είναι λίγο πριν το ξεκίνημα. Mm-hmm. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Πότε ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος? Στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ξεκινάει από τα τέλη του Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, εκεί ξεκινάει με αποκορύφωση βέβαια στα μέσα του Οκτώβρη. Ναι. Και η ελαιοσυλλογή, όπως ξέρετε, ξεκινάει ανάλογα την περιοχή από το Νοέμβρη και έπειτα. Ναι, για να πάει Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Λέτε λοιπόν ότι μέχρι να κατατεθεί τέλος πάντων αυτό το πανομοσχέδιο ή τέλος πάντων αυτός ο νέος κώδικας που εξετάζει από μηδενική βάση ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, μέχρι να συζητηθούν τα πράγματα ότι θα έχει τρέξει ίσως και να έχει περάσει αυτή η καλλιεργητική περίοδος που ξεκινάει από το τέλος Αυγούστου και πάει μέχρι και το Φεβρουάριο. Μέχρι και το Μάιο. Μέχρι και το Μάιο. Μάιο, τέλη Ιουνίου. Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει νόημα να συνεχίσουμε να συζητάμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά. Εγώ με εσάς ή εσείς με εκείνους? Εμείς με εκείνους. Σαφώς και δεν αναφέρομαι σε εσάς. Και το λέω αυτό γιατί εχθές στείλαμε επίσης άλλη μια επιστολή προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, στο οποίο κάναμε ξεκάθαρο και δώσαμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι από εδώ και πέρα την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουν αποκλειστικά εκείνοι για την πραγματικότητα που θα βιώσει η ελληνική κοινωνία τους επόμενους μήνες, όπου δεν θα υπάρχουν τα αγροτικά προϊόντα σε επάρκεια για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Μα κύριε Βιεννητάκη, συγγνώμη. Στο πρόσφατο παρελθόν, που σας είχα ξανακαλέσει στο πλαίσιο της εκπομπής, εξαιτίας εξέλιξης πάνω σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι καταγραφόταν μια αισιοδοξία ότι προχωρούν τάχιστα οι διαδικασίες, βάσει τουλάχιστον των όσων ακουγόντουσαν, για το πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθούν. Νομίζω είχε κάνει δηλώσεις και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υπουργός, ο κύριος Γιώργαντάς, και είχε δώσει μια ελπίδα ότι θα κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, σας ξαναλέω ότι επειδή τα συναρμόδια Υπουργεία είναι πολλά, δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα από το κάθε Υπουργείο θα ακούσετε εντελώς διαφορετική άποψη για το ίδιο θέμα. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Ο λόγος με τον οποίο ζούμε και βιώνουμε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι γιατί το κάθε Υπουργείο θέλει να περάσει εντελώς διαφορετική πολιτική για το συγκεκριμένο θέμα. Εξηγήστε μου. Είμαστε εμείς μπαλάκι στη μέση να πιέζουμε το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά για να μπορέσουμε να τους βρούμε μια κοινή συνισταμένη για να κάνουμε τη δουλειά μας. Εξηγήστε μου. Δηλαδή, ποια Υπουργεία εμπλέκονται? Φαντάζομαι μεταναστευτικής πολιτικής, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και εργασίας. Εμπλέκονται. Κυρίως εμπλέκονται το μεταναστευτικής πολιτικής, το εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος 4 μήνες τώρα απλά κουβεντιάζουμε για το πότε θα ξεκινήσουν να ελέγξουν τα αιτήματα που έχουν κάνει όλες οι περιφέρειες σχεδόν για αύξηση των θέσεων εργασίας σε εργάτες γης. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να συζητάμε κώδικα μεταναστευτικής πολιτικής, για παράδειγμα, εάν ο Υπουργός Εργασίας δεν εγκρίνει επιπλέον θέσεις ανά νομό και ανά περιφέρεια. Ναι. Δηλαδή, βλέπετε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να τα τρέξουμε παράλληλα. Είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, συγγνώμη. Είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είπαμε στην αρχή, το οποίο το κάθε Υπουργείο έχει εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, για το οποίο όμως εμείς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εν τέλει για να μπορέσουμε να κάνουμε μία μετάκληση σε ένα εργάτη γης. Και σήμερα είμαστε 21 του Ιουλίου 2022, έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από πέρσι το Νοέμβρη, λίγο πολύ, και επαφές και επικοινωνίες και
να αναδείξουμε το πρόβλημα όπως πρέπει, και με δομές φιλοξενίας και με τον ΟΑΕΔ και με όλους τους εμπλεκόμενους. Και σήμερα ο κύριος Μηταράκης έρθει και μας λέει ότι θα εξετάσουμε το νέο κώδικα μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο θα τον καταθέσουμε και στο 22. Αύριο ξεκινάει η αργία στη Βουλή και στο 22 θα έχουμε ένα κώδικα μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες. Κάτι δηλαδή που δεν έγινε 3 χρόνια τώρα, θα γίνει μέσα σε 4 μήνες. Και αυτός ο κώδικας θα πρέπει ουσιαστικά να συνάδει με τις θέσεις όλων των υπουργείων που προαναφέρατε, για να μπορέσει. Ακριβώς. Και δυστυχώς, ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας είναι οι θέσεις των πραγματικών των αγροτών. Δηλαδή, 5 μήνες τώρα, που το συζητάμε πιο έντονα με κάποια υπουργεία, τους έχουμε τονίσει τα προβλήματα, τους έχουμε κάνει και προτάσεις για τις λύσεις, και αυτή τη στιγμή δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε μέρος της λύσης. Ότι συμμετάσχουμε σε μία λύση που θα μας βελτιώσει τις συνθήκες της καθημερινότητας. Γι' αυτό πολύ φοβόμαστε ότι όταν έρθει ό,τι έρθει, θα χρειαστεί πάλι ξανά αγώνας από την αρχή για να υπάρχουν τροποποιήσεις. Μάλιστα. Όταν εσείς λέτε δεν υπάρχουν αγροτικά χέρια, όταν λέτε ότι ξεκινάει η καλλιεργητική περίοδος και εμείς δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά, τουλάχιστον για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, και ξέροντας τι είναι αυτό το οποίο τέλος πάντων βρίσκει ο καθένας από εμάς στην αγορά, πώς ακριβώς το εννοείτε ότι θα φυτέψετε, θα κάνετε, θα δείξετε, αλλά δεν θα μπορείτε στη συνέχεια να ελέγξετε τα φυτά σας, να ελέγξετε τα θερμοκήπια, να πάτε στη συγκομιδή, ή από την αρχή ξεκινάει το πρόβλημα με τη φύτευση? Κοιτάξτε, εάν μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα, λίγο πριν την έναρξη, αν και σε περισσότερες περιπτώσεις τώρα είναι αργά, αλλά εάν μέχρι τότε δεν φαίνεται φως, δεν φανεί κάπου φως έτσι στο τοπίο, να είστε σίγουροι ότι αρκετοί θα φυτέψουν μόνο τα στρέμματα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι. Ενδεχόμενα εργάτες γης οι οποίοι διαμένουν σε κάποιες περιοχές, οι ντόπιοι εργάτες γης και τίποτα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όποιοι τέλος πάντων έρθουν σε μια συμφωνία με τους αγρότες και να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ο κάθε υπουργός νομίζει ότι εμείς βρισκόμαστε σε διαφορετικό κόσμο και ότι όλα καλά. Γι' αυτό λοιπόν, συγγνώμη αλλά επανέρχομαι ξανά στο θέμα, το ότι έχουμε κάνει σαφές ότι από εδώ και πέρα δεν έχουμε διάθεση να συζητάμε ξανά και τα ίδια και τα ίδια. Ο χρόνος περνάει. Γι' αυτό λοιπόν, εάν δεν βρεθεί λύση, δηλώσαμε την πρόθεσή μας ότι θα μετατρέψουμε τη μορφή των διεκδικήσεων ενδεχομένως και σε μαζικές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και ας αναλάβουν την ευθύνη τους. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Το είπαμε. Να πούμε βέβαια επίσης ότι η υπερώτηση που κατέθεσε η κυρία Ραμοπούλου χθες ήταν σε συνεργασία με τους αγροτικούς συλλόγους της Κρήτης. Γενικά είχαμε κάνει και πριν ένα μήνα μία συνάντηση. Όντως τέθηκε στη σωστή βάση και η ερώτηση. Δυστυχώς η απάντηση δεν μας αφήνει καθόλου ικανοποιημένος. Ότι όλα τα θέματα ήταν μετέωρα εχθές, όλα τα θέματα είναι μετέωρα και σήμερα. Μάλιστα. Τι να πω τώρα, κύριε Βιαννιτάκη. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Λύστε μας, μόνο υπενθυμίστε μας, καλύτερα να πω, ποια είναι η ανάγκη σε εργάτες γης σε επίπεδο Κρήτης αυτή την ώρα, και το Υπουργείο Εργασίας από τη δική του την πλευρά, ποιο είναι το σχέδιο που επεξεργάζεται, εάν ξέρετε, για να εγκρίνει θέσεις εργασίας? Κοιτάξτε, οι ανάγκες που έχει στείλει η Περιφέρεια Κρήτης αυτή τη στιγμή, για συμπληρωματικό αριθμό πάντα μιλάμε, για το 2022, δηλαδή μέχρι 31/12, του, ανέρχονται σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη τα αιτήματα, τα επίσημα, είναι γύρω στις 6.000. Μάλιστα. Σε όλη την Κρήτη. Το οποίο εκεί μέσα είναι διάφορες μορφές εργασίας, και εποχική και εξαρτημένη που είναι για ένα έτος. Από εκεί
ζητάμε κάποια στιγμή το Υπουργός Εργασίας να αρχίσει να εκδοτάσει αυτό το αίτημα, και το οποίο είμαστε βέβαια ότι δεν θα εγκριθούν όλες αυτές οι θέσεις, γιατί ακριβώς όπως σας είπα, ο καθένας θέλει να περάσει την πολιτική του σε αυτό. Εμπλέκονται το πολλά υπουργεία και αναφερθήκατε σε αυτά. Και έτσι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είπατε εξωτερικών, είπατε το εργασίας, είπατε το μετανάστευσης, είπατε το επενδύσεων, είπατε ποιο άλλο. Νησιωτικής πολιτικής. Α, μάλιστα, ναι. Και το αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο σε κάποια από αυτά είναι απλά εισηγητής. Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά θα περάσουμε για άλλη μια φορά. Αλλά είπατε και ίσως οι κινητοποίησεις πάτε, αλλά κυρίως υπάρχει πρόβλημα μπροστά, και αν δεν μπορέσετε εσείς να καλλιεργήσετε και να μπείτε σε αυτή τη νέα καλλιεργητική περίοδο από Αύγουστο μέχρι Μάιο και Ιούνιο, αυτό σημαίνει μείον και σε αυτά τα οποία παράγονται στην περιοχή της Κρήτης, και θα το βρούμε μπροστά μας στους πάγκους που πάμε να ψωνίσουμε. Οποία καλύπτουν τις ανάγκες της υπόλοιπης Ελλάδας. Σωστά. Και δεν είναι μόνο οι ανάγκες της υπόλοιπης Ελλάδας, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που λέει ρήτρα που επιβάλλεται σε περίπτωση που δεν πάνε στην ώρα τους κάποια προϊόντα βάσει των συμφωνιών που υπογράφονται για τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, και όλα αυτά μπροστά μας δεν ξέρω σε τι βουνό μεγάλο θα μας βρούνε. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως θα λέτε.